Ακούτε τα podcast του 902.gr. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ακούτε το δεύτερο επεισόδιο μας και πριν ξεκινήσουμε θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την υποδοχή που κάνατε στο podcast του 902 και για το χρήσιμο feedback με σκέψεις και παρατηρήσεις. Ελπίζουμε βέβαια αυτή τη φορά να μην πέσει το Spotify, γιατί την προηγούμενη μείναμε με τη χαρά που λέμε. Ευτυχώς το πρόβλημα αποκαταστάθηκε γρήγορα. Μετά από αυτή την απαραίτητη μικρή εισαγωγή πάμε στο ψητό. Και τι ψητό? Qatar Gate, ένα σκάνδαλο μέσα στο σκάνδαλο. Υπόθεση διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δωροδοκία, ευρωσοσιαλιστές, ευρωβουλευτές, επίτροποι, λόμπι, εργοδοτικά συνδικάτα, Κατάρ, μαύρες σακούλες με λεφτά, Πασόκ. Όλα αυτά δίπλα στο όνομα της Εύας Καηλή που, εδώ που τα λέμε, είχε δώσει δικαιώματα. Γιατί όταν ποδοσφαιριστές, προπονητές, απλοί φίλαθλοι σε όλο τον κόσμο έχουν βγει στα κάγκελα με τα χιλιάδες εργοδοτικά εγκλήματα στο Κατάρ εν ώψη του Μουντιάλ, η ευρωβουλευτής του Πασόκ υποστήριζε με πάθος ότι το Κατάρ είναι πρότυπο στα εργατικά δικαιώματα. I alone said that Qatar is a front runner in labor rights, abolishing kafala, introducing... Πρωτοπόρο στα labor rights, μάλιστα. Κάποιοι είχαν απορία τότε γιατί τα είπε. Μετά είδαν κάτι τούβλα με 100 ευρώ, κάτι τροχύλατες βαλίτσες με δεσμίδες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και έτσι οι απορίες λύθηκαν. Είναι όμως μόνο η Καηλή. Αλήθεια, ποιος θυμάται ότι και το Ευρωκοινοβούλιο, αυτός ο θεσμός, πέρασε χωρίς καν ονομαστική ψηφοφορία ένα απαράδεκτο ψήφισμα που χαρακτήριζε υποδειγματικές εργασιακές μεταρρυθμίσεις τα κάτεργα για τους εργάτες του Κατάρ. Και αυτό είναι το 2021. Υπάρχουν και χειρότερα και πρόσφατα. Αλλά θα τα πούμε όλα εν καιρό. Συνήγορο σε αυτό το ξέπλυμα του Κατάρ, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εννοείται το Λαϊκό Κόμμα, τους Σοσιαλδημοκράτες, αλλά και τον επικεφαλής των εργατοπατέρων της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας, ο οποίος είναι επίσης διοκόμενος για το λεγόμενο Qatar Gate. Μισό λεπτό όμως να εξηγήσουμε μερικά πράγματα. Γιατί όταν ακούει κάποιος Διεθνή Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία, σου λέει εργάτες είναι οι άνθρωποι, συνδικαλιστές, τίμοι. Έλα μου ντε που δεν είναι έτσι. Η κατόνομα Διεθνή Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία, όπως και το αδερφάκι της, η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, δημιουργήθηκαν, χρηματοδοτήθηκαν και λειτουργούν υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ποιος είναι ο στόχος τους? Να ελέγχουν το διεθνές εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Άρα, αυτό το δημιούργημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι που η Καταριανή δικτατορία εξαγόρασε. Και αν εδώ στην Ελλάδα συνδικαλιστές διώκονται για τη δράση τους στο πλευρό του λαού, όπως για παράδειγμα ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και άλλοι αγωνιστές, τα είπαμε και στο προηγούμενο podcast άλλωστε, τα στελέχη των παραπάνω κατόνομα συνδικαλιστικών οργανώσεων ακόμα και τώρα, μετά το ξέσπασμα όλου αυτού του σκανδάλου, με την εμπλοκή και στελεχών τους, δηλώνουν ουδέν σχόλιο. Ουδέν περαιτέρω σχόλια και από εμάς. Σήμερα θα προσπαθήσουμε με στοιχεία να δείξουμε ότι αυτή η μία ακόμα υπόθεση διαφθοράς αποτελεί, πώς το λένε, κανονικότητα. Σε αυτό το σύστημα που ζούμε, αποτελεί κανονικότητα. Θα ξεκινήσουμε με ένα παλιότερο δημοσίευμα, όχι του Ριζοσπάστη, αλλά του Guardian, το 2014. Τι έλεγε εκείνο το δημοσίευμα? Ακούστε. Ότι τα διάφορα λόμπι που αποτελούνται από εκπροσώπους επιχειρηματικών ομίλων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, δεξαμενών σκέψης, οργανώσεων, συμβούλων επιχειρήσεων κλπ. κλπ. Έχουν τέτοια επιρροή που διαμορφώνουν το 75% της νομοθετικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, καλά ακούσατε. Νομοθετικά κείμενα, οδηγίες και συγκεκριμένες διατυπώσεις γράφονται λέξη προς λέξη από τα διάφορα λόμπι και στη συνέχεια υπογράφονται και κατατίθενται αυτολεξί ως τροπολογίες στο Ευρωκοινοβούλιο από τους Ευρωβουλευτές. Ωραία ιστορία, έτσι. Από λεπτομέρειες όμως τέτοιων τροπολογιών, τι κρίνεται? Κρίνονται τα κέρδη πολλών εκατομμυρίων για τις επιχειρήσεις ή απώλειες για τους ανταγωνιστές τους. Από τέτοιες λεπτομέρειες επιπλέον κρίνεται η ζωή εκατομμυρίων εργαζομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή τα επιχειρηματικά συμφέροντα σε κλάδους και χώρες έχουν πολλά εκατομμύρια να χωρίζουν μεταξύ τους, τα λόμπι δεν φοράνε την ίδια φανέλα, και έτσι όποιο λόμπι προλάβει να πιάσει περισσότερους και καταλληλότερους πολιτικούς εκπροσώπους, τότε έχει και το πάνω χέρι. Με αφορμή αυτό, θα δούμε μια σύντομη ιστορία, φαινομενικά άσχετη με την υπόθεση Καηλή, αλλά πολύ σχετική για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα θερμοκήπιο σκανδάλων.
κυριολεκτούμε, ένα θερμοκήπιο σκανδάλων. Πάμε να δούμε το παράδειγμά μας. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η συζήτηση των λεγόμενων πράσινων νόμων, είναι το πλέγμα της νομοθεσίας που αφορά τη μείωση των εκπομπών άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση κάποιους συγκεκριμένους στόχους. Από τότε λοιπόν που ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση για το ποιοι πρέπει να είναι αυτοί οι νόμοι, τα λόμπι των επιχειρηματικών ομίλων όλων των κλάδων της οικονομίας κυριολεκτικά έπιασαν στασίδι στις εγκαταστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Έστελαν σε πολιτικά πρόσωπα της επιρροής τους μέσα στην Ευρωβουλή ραβασάκια με άρθρα που ήθελαν να μπουν, τα λένε μόνοι τους ευρωβουλευτές αυτά. Διόρθωναν ό,τι δεν τους συνέφερε, έγραφαν και έσβηναν παραγράφους, άρθρα, λέξεις, άλλαζαν ημερομηνίες για να ξεκινήσει το ένα ή το άλλο μέτρο. Όλα ανάλογα με το τι τους βόλευε. Βέβαια, πολύ μπέρδεμα, καταλαβαίνετε, πολύ χαρτούρα για το Ευρωκοινοβούλιο. Άντε να βγάλεις άκρη τώρα, άντε να θυμηθείς από ποια εταιρεία τα έχεις πιάσει. Έτσι, το μοναδικό εκλεγμένο σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το λένε, προτίμησε έναν απλούστερο δρόμο. Σκέφτηκαν πως θα ήταν προτιμότερο, αντί να κάθονται και να κουράζονται και να ψάχνουν σημειώματα από εδώ και από εκεί, να γράψουν τους νόμους από την αρχή οι ίδιοι επιχειρηματικοί όμιλοι, και τους το ζήτησαν στην πραγματικότητα. Απλό μεν, δύσκολο δε. Γιατί όλοι αυτοί έχουν μεταξύ τους κόντρες. Τα κέρδη του ενός είναι η χασούρα του άλλου. Κάποιοι όμιλοι επένδυσαν έγκαιρα σε νέες τεχνολογίες και προσάρμοσαν πρώτοι την παραγωγή τους στο νέο κερδοφόρο ορίζοντα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Άλλοι όμως, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, έμειναν λίγο πιο πίσω. Είδαν πως χάνουν το τρένο με τις πράσινες business και απαιτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις μια μεταβατική περίοδο προσαρμογής. Και βέβαια, για να προσαρμοστούν, να αλλάξουν εξοπλισμό και υποδομές και να γίνουν και αυτοί πράσινοι, ζητάνε και επιδότηση από τα κράτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν καταλάβατε, εμείς το πληρώνουμε όλο αυτό. Εκεί όμως άρχισε ένα καινούριο γαϊτανάκι, γιατί πώς όλα αυτά τα συμφέροντα που συγκρούονται να κάτσουν να φτιάξουν κάτι κοινό. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε μια άλλη διαδικασία. Τα επιχειρηματικά λόμπι ξημεροβραδιάζονταν στα γραφεία των Ευρωβουλευτών για να τους πείσουν να υπογράψουν, να καταθέσουν και βέβαια να ψηφίσουν διάφορες τροπολογίες που είχαν συντάξει οι ίδιες οι επιχειρήσεις, οι ίδιοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτές οι τροπολογίες βέβαια χρειάζονταν και μια υποστήριξη, ρε παιδί μου, ένα σπρόξιμο για να μπορέσουν να δικαιολογηθούν. Κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Μη κυβερνητικές οργανώσεις καταναλωτών, ευαίσθητων και γενικά συμπονετικών τύπων, αλλά που συμπονούν τα βάσανα των επιχειρηματιών. Και ο κόπος τους έπιασε τόπο. Κοίτα να δεις τώρα ένα περίεργο πράγμα. Τις ίδιες ακριβώς τροπολογίες των επιχειρήσεων τις υπέγραψαν και τις κατέθεσαν δεκάδες ευρωβουλευτές από κοινού, αν και προέρχονταν από διαφορετικές χώρες, διαφορετικά εθνικά κόμματα και διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Όπως καταλαβαίνετε, τα λόμπι δεν έχουν ταμπού σε τέτοια ζητήματα, δεν έχουν ούτε πολιτικά ούτε εθνικά ταμπού. Δουλίτσα τους να γίνεται και είναι όλα ωραία και καλά. Δεν είναι κρυφό επίσης ότι κάθε τέτοια τροπολογία απέδιδε εκατομμύρια ευρώ στους επιχειρηματικούς ομίλους. Έτσι και οι τροπολογίες που περιελάμβαναν οι αρχικές εκθέσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου. Φανταστείτε ότι μία από αυτές ονομάστηκε τροπολογία της Ferrari. Ωραίο, ναι. Και ναι, πήρε το όνομά της γιατί μάλλον η Ferrari τη διαμόρφωσε από την αρχή μέχρι το τέλος. Από τη μία υπάρχουν όλα αυτά, υπάρχει αυτός ο κόσμος. Από την άλλη ήταν η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Αποκάλυψε και καταψήφισε τους κανονισμούς και τους αντιλαϊκούς μηχανισμούς που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρνήθηκε να παίξει με τους ανταγωνισμούς των ομίλων, αρνήθηκε να μπει στον πόλεμο των τροπολογιών που μόνο χαμένο βρίσκουν πάντα τον ελληνικό λαό και τους λαούς της Ευρώπης. Κάθε φορά που προκύπτει ένα σκάνδαλο σαν αυτό που ζούμε τις τελευταίες μέρες, έρχεται στην επιφάνεια η ανάγκη για θεσμικές ρυθμίσεις. Το έχουμε ακούσει πολύ τον τελευταίο καιρό, είτε αυτό αφορά τις υποκλοπές, είτε αυτό αφορά τους πληστηριασμούς, είτε αυτό αφορά τώρα αυτό που ζούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από χρόνια, όταν βγήκαν στο φως υποθέσεις διαφθοράς, η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η εγγραφή των λόμπι σε ένα υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας. Δηλαδή, σκέφτηκαν τώρα, εφόσον έχουμε διαφθορά και εξαγορά ευρωβουλευτών, πρέπει να δώσουμε μια λύση, ρε παιδί μου. Να την κάνουμε νόμιμη και να βάλουμε και κανόνες. Σωστό, σωστό. Για να καταλάβουμε την έκταση αυτού του τεράστιου νόμιμου σκανδάλου που καθορίζει τις αποφάσεις για την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας, αρκεί να δούμε ότι σε μία από τις τελευταίες καταγραφές προκύπτει ότι στο Μητρώο Διαφάνειας, όλοι αυτοί δηλαδή που μαζεύονται μαζί με ευρωβουλευτές, συμβούλους και τα αρέστα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να διαμορφώσουν τι, να διαμορφώσουν συγκεκριμένη νομοθεσία. Υπάρχουν 11.770 οντότητες που νόμιμα επηρεάζουν τις αποφάσεις για μας. Ποιοι είναι αυτοί? Επιχειρηματικοί όμιλοι, γραφεία συμβούλων και εταιρείες νομικών συμβούλων, μη κυβερνητικές οργανώσεις, δεξαμενές σκέψεις, οργανώσεις που εκπροσωπούν εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες.
όλα τα καλά παιδιά. Μερικά ονόματα. Google, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Shell, Total, BP, Monsanto, Volkswagen, Siemens, Ford, Renault, Nestlé, Starbucks και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Για να δούμε όμως τα αποτελέσματα. Τελικά αυτό το μητρό εμπόδισε τη διαφθορά και τη διαπλοκή? Από ό,τι φάνηκε, σε καμία περίπτωση. Το μόνο που κατάφερε είναι οι λομπίστες των ομίλων να αποκτήσουν το θεσμοθετημένο πλέον δικαίωμα να αλωνίζουν ανενόχλητοι και με τη βούλα του Μητρώου στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβουλίου και των άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να οργανώνουν συναντήσεις, να οργανώνουν παρουσιάσεις, παρεμβάσεις και να επισκέπτονται ευρωβουλευτές και στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα για την οποία κάποιοι εμφανίζονται να μην ξέρουν τίποτα ή να πέφτουν από τα σύννεφα. Τελικά όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοινό σπίτι. Όχι όμως κοινό σπίτι των λαών, όπως λένε όλα τα κόμματα εκτός του κουκουέ. Είναι κοινό σπίτι της διαφθοράς και της απείλας που είναι τα απαραίτητα συνοδευτικά της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τσακίζει το λαό μας και όλους τους λαούς της Ευρώπης. Φτάνοντας προς το τέλος, κρατήσαμε να κλείσουμε με μια παρέμβαση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του κουκουέ σε συνεδρίαση Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κατάρ. Θα ακούσουμε αυτή την τοποθέτηση λοιπόν του Ευρωβουλευτή του κουκουέ Κώστα Παπαδάκη, την οποία έκανε μπροστά στα μούτρα του Υπουργού Εργασίας του Κατάρ, ο οποίος εκείνη τη μέρα παρακολουθούσε τη συνεδρίαση. Πάμε να την ακούσουμε. Χιλιάδες νεκροί εργάτες και τραυματίες, κατά 90% μετανάστες, καταγράφονται από τότε που ξεκίνησαν τα έργα κάτεργα για το Μουντιάλ στο Κατάρ. Δεν πρόκειται για εργατικά ατυχήματα, αλλά για εργοδοτικά εγκλήματα. Μαζική εργατοδυσία στην πίσνα δισεκατομμύριων μεταξύ του Κατάρ και της FIFA και των κατασκευαστικών ομίλων, των χορηγών που θησαυρίζουν. Ενδεικτικό ότι διπλασιάστηκαν και οι καταγγελίες απληρωσιάς φράντων στις 35.000. Ενώ απαγορεύονται οι απεργίες και τα συνδικάτα, με υπουργό εργασίας, μάλιστα πρώην ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να καταδικαστούν επίσης η βία και οι διακρίσεις με βάση το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό από τις αρχές του Κατάρ. Βαθιά υποκριτικά και κροκοδίλια είναι και τα δάκρυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ευρωνοσιακοί όμιλοι και χορηγοί πρωτοστατούν στην κόλαση αυτή. Ιδιαίτερα ελπιδοφόρο ότι πολλοί αθλητές φύλαθλοι σηκώνουν ανάστημα και καταγγέλουν αυτό το έγκλημα. Να δυναμώσει τώρα η αλληλεγγύη στους εργάτες στο Κατάρ για την προστασία της ζωής, της υγείας, των δικαιωμάτων τους, για πλήρης αποζημίωση για τις οικογένειες των νεκρών και τους ακατεμένους εργάτες, αναμέτρηση με την εργοδοσία, το κράτος, τους κυβερνήσεις και το σύστημα της εκμετάλλευσης. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για τους εργάτες όλου του κόσμου, τους λαούς, για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους. Αυτοί είμαστε εμείς. Και επειδή ξέρουμε ότι με όσα ακούσατε σήμερα είναι δύσκολο να μην εξοργιστείς, πάμε λίγο πιο χαλαρά τώρα που φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε τελικό Μουντιάλ την Κυριακή. Αυτό που δεν έχουμε είναι η φωνή του Γιάννη Διακογιάννη που θα μείνει για πάντα στην ιστορία. Μια φωνή που πολλοί θα θυμούνται, το Μουντιάλ του 82, σε ένα παιχνίδι Γαλλία-Γερμανία. Ο χρόνος για να φτάσει μπάλα από το Ζηρέ στον Πλατινί για τον Γιάννη Διακογιάννη ήταν αρκετός για να σου πει μια ιστορία ενός υπέροχου τραγουδιού της Εντίθ Πιάφ. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast. Αν θέλετε να ενημερώνεστε για κάθε νέο επεισόδιο, ακολουθήστε το κανάλι μας. Και μέχρι τότε, στο 902.gr και το Ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.